Μια ζωντανή γενική συνέλευση που διήρκησε 6 ώρε και έγινε παρουσία 250 και πλέον μελών τη Ερεστεχνική ΑΕΛ, παλαιών και νέων, ανέδειξε μέσα από μια σειρά σημαντικών θέσεων αλλά και αντιπαραθέσεων το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου που θα σηκώσει στι πλάτε του το βαρύ φορτίο τη ανασυγκρότηση τη ανδρική ομάδα και τη άμεση επιστροφή τη στι επαγγελματικέ κατηγορίε. Το μόνο δυσάρεστο είναι πω από τα παλαιά μέλη, μόλι 80 ήταν εκείνα που πληρούσαν όλε τι προποθέσει για να αποτελέσουν το εκλογικό σώμα, στο οποίο δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχή οι δεκάδε νέε εγγραφέ που έγιναν κατά τη διάρκεια τη συνέλευση. Κατά σειρά ψήφων εξελέγησαν οι κύριοι Νάκα, Μπαλατσούκα, Κυριακού, οι οποίοι και φέρονται ω βασικοί υποψήφοι για την Προεδρία, χωρί να αποκλείεται κάποιο σύνθετο σχήμα, για να ακολουθήσουν οι κύριοι Κυρι Χολέβα, Δάσιο, Σοφό. Σλιντέρη 30 φίλου, Γραβάνη και Γιάννη Κιλιδόνη. Ωστόσο, επηρεασμένο προφανώ από το νέο συσχετισμό δυνάμεων στο ΔΣ, ο απερχόμενο πρόεδρο Αντώνη Γραβάνη υπέβαλε σήμερα την παρέτησή του για να πάρει τη θέση του ο κ. Θανάση Κανάκη. Νέα διοίκηση συνέρχεται σε σώμα στη σημερινή πρώτη τη συνεδρίαση και από αύριο πιάνει δουλειά με κυρίαρχο μέλημα την αναζήτηση σοβαρών επενδυτικών προτάσεων για την ομάδα, προκειμένου να τη θέσει υπόψη νέα Γενική Συνέλευση και έχοντα ω δεδομένο το ενδιαφέρον του τρικαλινού επιχειρηματία Βαγγέλη Πλεξίδα, αλλά και την διάθεση του προηγενικού διευθυντή τη ΠΑΕ Νίκου Λυράκη να κομίσει σχετική πρόταση. Κάποιε μάλιστα πληροφορίε θέλουν και τον πρώην Διεθνή και τη Σαέλα Λέκο Αλεξανδρή να προτίθεται να εκδηλώσει ενδιαφέρον για λογαριασμό επιχειρηματία. Ενώ λόγω στην υπόθεση θα έχουν και κάποια μέλη του επιχειρηματικού κόσμου τη Λάρισα που δέχονται πιέσει για να προβούν σε σχετική κίνηση. Από εκεί και πέρα, μια σειρά θεμάτων όπω η έδρα τη ομάδα, το προπονητικό κέντρο, το υπάρχον ρόστερα αλλά και οι επαγγελματίε παίκτε με του οποίου είχε έρθει σε προφορική συμφωνία η απερχόμενη διοίκηση, συγκροτούν μεταξύ άλλων το τεράστιο φόρτο εργασία τη νέα διοίκηση τη ΑΕΛ. Στο μεταξύ, όπω ανακοίνωσε η ΕΠΟ, στι 2 Σεπτεμβρίου θα γίνει η συγκρότηση των ομίλων και η κλήρωση του αγωνιστικού προγράμματο τη ΓΑΜΑ Εθνική, όπου θα συμμετάσχουν φέτο και οι Βυσσινοί, πρεμιέρα στι 22 Σεπτεμβρίου.